Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο Μόσιαλο. Τον έχουμε. Μας ακούει. Γεια σας, κύριε Μόσιαλε. Καλημέρα σας και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την σύνδεση. Είστε ένας άνθρωπος που παρακολουθούμε όλοι οι Έλληνες τους τελευταίους μήνες. Θέλω μια διευκρίνηση. Γιατί γράψατε χθες πι-κάπα, μη-κάπα? Εντάξει, έγραψα προ-κορονοϊού και μετά-κορονοϊού, γιατί η ζωή μας θα αλλάξει πάρα πολύ μετά από αυτή την περιπέτεια. Δηλαδή θα μάθουμε πάρα πολλά και θα αναδιαταχθούν και οι παγκόσμιες οικονομίες, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο εργαζόμαστε, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να συγκροτούμε πλέον τα συστήματα υγείας. Θα συμφωνήσουμε όλοι πλέον ότι χρειάζονται πολύ μεγάλες επενδύσεις στα δημόσια συστήματα υγείας, αλλά και πολύ μεγάλες επενδύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, σε επίπεδο παγκόσμιας οργάνωσης υγείας και παγκόσμιων παρεμβάσεων, έτσι ώστε αν θα υπάρχει αρχή κάποιας πανδημίας τα επόμενα χρόνια, γιατί δεν νομίζω ότι θα είναι η τελευταία πανδημία ο κορονοϊός. Είχαμε και το 2009 τη γρίπη των χείρων, αλλά ευτυχώς τότε η θνητότητα ήταν μικρή. Γι' αυτό δεν υπήρχε και πολύ μεγάλη ανησυχία στις παγκόσμιες αρχές. Παρότι κόλλησαν το συγκεκριμένο ιό τότε, πάρα πολύ, δεκάδες εκατομμύρια κόσμους σε όλο τον πλανήτη. Και περίπου 18-19.000 Έλληνες τότε είχαν προσβληθεί από τη γρίπη των χείρων, αλλά η θνητότητα ήταν πάρα πολύ μικρή και γι' αυτό δεν ανησυχήσαμε. Θα υπάρχει όμως σίγουρα και μετά τον κορονοϊό και άλλη πανδημία. Το θέμα είναι πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Θα υπάρχει και άλλη και πανδημία, να είμαστε έτοιμοι. Λέτε, μετά τον κορονοϊό. Μπορεί να μην γίνει στα επόμενα 3-4-5 χρόνια. Έγινε το 2009, τώρα ήρθε το 2019 στην ουσία, γιατί είχε τα πρώτα κρούσματα στη Βουχάν τα ανακάλυψαν στις αρχές Δεκεμβρίου του 2019. Πιθανώς να υπήρχαν και πιο πριν, από τον Νοέμβριο ή τον Οκτώβριο. Άρα, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν νοσήσει το Δεκέμβριο, ας πούμε, και είναι στην Ιταλία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία και δεν το γνωρίζουν. Είναι πολύ πιθανό να έγινε αυτό στην Ιταλία, γι' αυτό φτάσανε εκεί που φτάσανε. Στην Ιταλία ανακάλυψαν τα πρώτα κρούσματα στην περιοχή του Μιλάνου, ήταν δύο Κινέζοι που τους βρήκανε και επαναπαύθηκαν οι Ιταλοί. Και μετά είχαν το πρώτο κρούσμα Ιταλού σε μια κομμόπολη έξω από το Μιλάνο. Στις 18 Φεβρουαρίου, δηλαδή, πέρασαν 18 μέρες, όπου θεώρησαν ότι δεν υπήρχε σημαντικό πρόβλημα. Οι εκτιμήσεις είναι ότι στην Ιταλία είχαν πρόβλημα από τα μέσα Ιανουαρίου σίγουρα. Άρα χάθηκε ένας ολόκληρος μήνας. Έγινε διασπορά του ιού πολύ μεγάλη εκεί στη Βόρειο Ιταλία. Το θέμα είναι ότι χτύπησε και οίκους ευγυρίας. Υπήρχαμε και τρεις νοσοκομιακές κρίσεις, δηλαδή ξέφυγε και σε τρία νοσοκομεία ο ιός. Οπότε καταλαβαίνετε από εκεί και πέρα πήρε το δρόμο του με τις εξελίξεις όπως έχουμε δει, τις δραματικές εξελίξεις τον τελευταίο μήνα, όπου χτύπησε κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους. Αν δείτε την δημογραφική συμπεριφορά εκεί σε επίπεδο θνητότητας, το 67% αυτών που έχουν πεθάνει στην Ιταλία, των χιλιάδων ανθρώπων, έχουν περάσει τις 6.000, είναι πολύ περισσότεροι πλέον από την Κίνα, είναι άνω των 80 ετών και το 14% άνω των 90 ετών. Και εδώ καταλαβαίνετε και όλα είναι τα ηθικά διλήμματα. Είναι συγκλονιστική η αριθμή, η αλήθεια είναι, βέβαια. Είναι συγκλονιστική η αριθμή, ναι. Και αυτά το όλο που είπατε πριν, ότι ο μέσος όρος στην μονάδα εντατικής θεραπείας ή στον αναπνευστήρα, γιατί δεν χρειάζεται να είναι όλοι στη μονάδα εντατικής θεραπείας, χρειάζεται σύνδεση με αναπνευστήρα. Είναι 9 μέρες, αλλά πολύ καλά το είπατε, ότι μεγαλύτερης ηλικίας άτομα θα μείνουν πολύ περισσότερες μέρες και μικρότερης ηλικίας άτομα λιγότερες ημέρες. Άρα, αν μπορέσουμε να προστατεύσουμε τις ευπαθείς ομάδες τώρα που έρχεται το κύμα σε όλη την Ευρώπη και να αποφύγουμε φαινόμενα Ιταλίας και Ισπανίας, αυτό πρέπει να αποφύγουμε στη χώρα μας. Γιατί και το Εθνικό Σύστημα Υγείας που έχουμε είναι καλό, αλλά έχει υποχρηματοδοτηθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Τουλάχιστον 10 χρόνια και πριν, η αλήθεια είναι. Τουλάχιστον και πριν. Άρα θα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μειώσουμε την πίεση στο σύστημα. Γιατί αλλιώς είναι να έχουμε 100-150 άτομα ανά πάσα στιγμή στους αναπνευστήρες. Θα το αντέξει και με 200 και με 300 θα το αντέξει το σύστημά μας. Αλλά μην φτάσουμε στη φάση που θα χρειαστεί να είναι 1.000, 1.500, 2.000. Εκεί τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ναι. Δεν θα έχουμε κιόλας τόσους αναπνευστήρες, δηλαδή, αν πέσουν τόσες χιλιάδες περιπτώσεις ασθενών μαζί που να χρειάζονται αναπνευστήρα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να προφυλάξουμε το σύστημά μας, να βοηθήσουμε και τους γιατρούς μας, τους νοσηλευτές μας, όλους να αυτούς που είναι στην πρώτη γραμμή τώρα. Βεβαίως. Να ανταπεξέλθουν, να γιατί ρωτήσω, είναι, ναι. Ναι, είναι, θα έλεγα, πολύ ηρωική η στάση των γιατρών και των νοσηλευτών, γιατί έρχονται αντιμέτωποι με δεκάδες ασθενείς που έχουν κορονοϊό. Το υλικό φορτίο απάνω τους είναι πιθανό να είναι μεγάλο, γι' αυτό πρέπει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν η πολιτεία να προστατεύσει τους γιατρούς και τους νοσηλευτές και όλους όσους εργάζονται στο νοσοκομείο, όχι μόνο γιατρούς και νοσηλευτές, όλους τους υγειονομικούς, τους ανθρώπους του ΕΚΑΒ που είναι στην πρώτη γραμμή,
τις καθαρίστριες, τους κλητήρες, τους security, όσοι συγκροτούν το σώμα του νοσοκομείου. Πολύ σωστά τα λέτε. Και τώρα που ανοίγουν οι αγορές πάλι, λίγο τις άνοιξε η Γερμανία. Δυστυχώς θα έλεγα ότι η συμπεριφορά της Γαλλίας και της Γερμανίας του τελευταίου μήνα ήταν κάθε άλλο παρά συμπεριφορά αλληλεγγύης προς τους Ευρωπαίους. Η Γαλλία και η Γερμανία ήταν πάντα οι παραδοσιακοί πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τι είδαμε, γιατί το λέτε αυτό? Κλείσαν τις εξαγωγές. Εδώ και ένα μήνα είχαν κλείσει και οι Γάλλοι το συνεχίζουν, ιατρικού υλικού. Οι Γερμανοί χαλάρωσαν από την προηγούμενη Παρασκευή, όχι πλήρως. Τώρα, όταν οι δύο χώρες που έχουν μεγάλη βιομηχανική παραγωγή στην Ευρώπη, γιατί εκεί είναι οι πυλώνες της βιομηχανίας, στη Γαλλία και στη Γερμανία, και σε μερικές ακόμα χώρες, δηλαδή λίγο η Τσεχία, λίγο η Ολλανδία έχουν παραγωγή, και η Σουηδία μετά, βιομηχανικού υλικού που έχει σχέση με τα ιατρικά υλικά. Είχαμε προβλήματα. Είδατε στην Ιταλία τι έγινε. Τώρα έχουν αρχίσει να τους δίνουν οι Γερμανοί, όταν έχει φτάσει η κατάσταση στο απροχώρητο. Οι Ιταλοί πήγαν μέχρι και στην Κίνα. Έχουν Κινέζους συμβούλους τώρα και γιατρούς. Πήγαν και στην Κούβα, όπως είδατε. Ναι, δηλαδή, γιατί δεν τους έδιναν υλικά οι γείτονες και τους στείλαν οι Κινέζοι. Αυτό. Τώρα η Κίνα παίρνει πάλι μπροστά. Οι οποίοι δεν είναι άμυροι ευθυνών βεβαίως, γιατί πρέπει προφανώς να το πούμε. Προφανώς δεν θα πει κανείς, ναι, γιατί από εκεί ξεκίνησε το πρόβλημα. Απλώς τώρα στέλνουν υλικά. Τώρα στέλνουν υλικά και ελπίζουν να ωφεληθούμε και εμείς από αυτό, δηλαδή να μπορέσουμε σιγά σιγά να πάρουμε ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο για τους υγειονομικούς και όσους είναι στα νοσοκομεία να τους προστατεύσουμε. Αλλά θέλουμε επίσης και προστατευτικό υλικό για τους ασθενείς μας. Γιατί ένα θέμα είναι ο κορονοϊός, κύριε Κούτρα, αλλά από εκεί και πέρα είναι και όλοι οι ασθενείς οι οποίοι θα πηγαίνουν για θεραπεία στα νοσοκομεία. Σωστό. Θα υπάρχουν οι ανοσοκατασταλμένοι, οι καρκινοπαθείς, οι μεταμοσχευμένοι. Πρέπει επομένως παράλληλα με το ιατρικό προσωπικό να δημιουργήσουμε τις συνθήκες. Πρέπει να σφραγιστεί, εννοείται, το σύστημα παντού. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Επομένως, έχουμε χρόνο ακόμα να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να θωρακίσουμε και τους γιατρούς μας αλλά και τις ευπαθείς ομάδες τις επόμενες μέρες. Σε ό,τι αφορά τα κρούσματα εδώ στην Ελλάδα, έχουν ανακοινωθεί κάτι παραπάνω από 600. Αλλά οι εκτιμήσεις της επιστημονικής ομάδας του κυρίου Τσιόδρα είναι, και με βάση τα μαθηματικά μοντέλα, είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν κολλήσει τον κορονοϊό είναι 8 έως 10.000. Τα σπάζεστε αυτά τα νούμερα με βάση τα μαθηματικά μοντέλα που επεξεργάζεστε κι εσείς? Είναι λογικές οι υποθέσεις εργασίας που γίνονται. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πάντα με απόλυτη ακρίβεια πόσα είναι τα κρούσματα. Αλλά εκεί αυτό κοντά λέτε ότι είναι εσείς. Ναι, αυτό όμως που έχει μεγάλη σημασία είναι πόσοι έρχονται στα νοσοκομεία. Αυτό είναι για μένα ο καλύτερος δείκτης αυτή τη στιγμή. Γιατί καθότι στην Ελλάδα δεν κάνουμε μαζικά τεστ όπως κάνανε στην Κορέα, όπως κάνανε στην Κίνα, που έχουν και τις δυνατότητες. Δυστυχώς η παγκόσμια αγορά των διαγνωστικών τεστ δεν είναι στην καλύτερη της φάση αυτή τη στιγμή. Άρα θέλατε να κάνουμε τεστ, δεν μπορούμε στην παρούσα φάση. Αυξάνουν, θα αυξηθούν. Από ό,τι ξέρω, η κυβέρνηση κάνει εντατικές προσπάθειες για να αυξήσει την προσπάθεια των τεστ. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι αν μπορούμε να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα, καλό είναι να τα κάνουμε. Γιατί μπορούμε να απομονώνουμε όσους βρίσκουμε ότι έχουν κάποιο πρόβλημα και να τους δίνουμε περισσότερες οδηγίες αυτούς που έχουν το πρόβλημα. Βέβαια, τώρα με την απομόνωση η οποία γίνεται, όσοι καθίσουν σπίτι, θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι καλό να κρατάμε και μια μικρή απόσταση στο σπίτι, ειδικά αν κάποιος έχει ένα πρόβλημα, έχει ένα βήχαν, αισθάνεται κόπωση. Για τους ανθρώπους μας εννοείται, εντός του σπιτιού. Για τους ανθρώπους μας σίγουρα, εντός του σπιτιού. Εγώ ξεκίνησα απομόνωση με τη σύζυγό μου. Και τις δύο πρώτες εβδομάδες κρατούσαμε και εμείς απόσταση μεταξύ μας. Γιατί δεν ξέραμε αν κάποιος θα μπορούσε να ήταν ασυμπτωματικός φορέας. Να μην ξεχνάμε ότι η πλειοψηφία αυτών που θα περάσουν τον κορονοϊό θα είναι ασυμπτωματική. Άρα δεν είναι τόσο απλό να ξέρεις αν κάποιος. Κύριε Μόσελε, όταν λέμε ασυμπτωματική, δεν θα έχουν τίποτα. Δηλαδή δεν θα παρουσιάσουν τίποτα. Ούτε πονοκέφαλο, ούτε καταρροή, ούτε βήχα, ούτε πυρετό. Αυτό σημαίνει ασυμπτωματικό, ναι. Ένα μεγάλο ποσοστό επίσης θα το περάσει στο πόδι. Δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία ή δεν θα το καταλάβει ή θα το περάσει στο πόδι. Τώρα το πρόβλημα είναι με όσους δεν το καταλάβουν, γιατί θα θεωρούν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Άρα όσο προχωράμε θα ανακαλύπτονται και διαγνωστικά τεστ. Ήδη εγκρίθηκε από τον Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων των ΗΠΑ ένα διαγνωστικό τεστ που μπορεί να βγάλει αποτελέσμα σε 45 λεπτά. Δυστυχώς θα διατεθεί σε πρώτη φάση μόνο στην αμερικανική αγορά. Αλλά πιστεύω γίνονται προσπάθειες από πολλούς τώρα για να συντομευτεί ο χρόνος του αποτελέσματος. Αυτό γιατί θα έχει σημασία? Γιατί αν περάσουμε το πρώτο κύμα και μπορέσουμε στους επόμενους 3-4 μήνες να κάνουμε διαγνωστικά τεστ ταχαίως αποτελέσματος, τότε αυτό βέβαια θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στην αντιμετώπιση του προβλήματος τους επόμενους μήνες. Και σίγουρα αν ξέρουμε ότι αν κάποιος έχει περάσει τον κορονοϊό και μπορούμε να το βρούμε αυτό, έστω και ασυμπτωματικά, ναι, ακόμα καλύτερα. Και υπάρχει ανοσία, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε αν κάνει πλήρη ανοσία ή μερική ανοσία ή καθόλου ανοσία.
τότε θα ξέρουμε ότι αν αυτή η ανοσία διατηρείται για ένα σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα, το άτομο το οποίο έχει περάσει θα μπορεί να επιστρέψει στη δουλειά του και θα ξέρουμε ότι μπορεί να προστατεύει και τα μέλη της οικογένειάς του. Και θα είναι και όλοι ασφαλείς. Να μην φοβούνται. Σωστό. Θα είναι ασφαλείς, δεν θα φοβούνται από το συγκεκριμένο μέχρι, που το έχει περάσει συστηματικά. Μέχρι στιγμής τα μέτρα που έχουν ληφθεί εδώ στην Ελλάδα τα θεωρείτε ικανοποιητικά, γιατί βλέπω και μια αισιοδοξία, την οποία δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός, αλλά την βλέπω την αισιοδοξία, ότι δεν είχαμε την έξαρση που φοβόμασταν. Αυτό είναι εξαιτίας των μέτρων. Θεωρείτε ότι έχουν αποδώσει τα μέτρα που έχουν ληφθεί? Εντάξτε, είναι συγκρατημένη η αισιοδοξία. Δεν νομίζω ότι πετάει κανείς από τη χαρά του. Γενικώς, όταν συμβαίνουν αυτά τα οποία συμβαίνουν σε γειτονικές μας χώρες, αλλά και στην ίδια μας τη χώρα με τους τόσους περιορισμούς που υπάρχουν. Συγκρατημένη αισιοδοξία, γιατί μέχρι στιγμής υπάρχει μια ελεγχόμενη διασπορά της λίμωξης εντός των ελληνικών συνόρων. Δεν συμβαίνει το ίδιο σε γειτονικές μας χώρες και αυτό θέλουμε ακριβώς να αποφύγουμε. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μέχρι στιγμής πάμε καλά και δεν είναι μόνο οι εκτιμήσεις που έχουν κάνει οι ομάδες των επιδημιολόγων που εκτιμούν ότι είναι πολλαπλάσια τα κρούσματα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα κυρίως είναι πόσοι καταλήγουν στο νοσοκομείο τελικά και πόσοι διασωληνώνονται. Όσο αυτά τα νούμερα είναι χαμηλά και ελεγχόμενα, τότε το σύστημα υγείας θα αντέξει. Μπορεί να έχει και 50.000 που να έχουν περάσει τον κορονοϊό, να είναι κρούσματα αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν χρειάζεται να πάνε στο νοσοκομείο. Αυτό. Εγώ αυτό παρατηρώ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, πόσες εισαγωγές έχουμε, πόσες από αυτές τις εισαγωγές. Και μέχρι στιγμής λέτε ότι είμαστε καλά. Μέχρι στιγμής είμαστε καλά. Αν συνεχίσουμε έτσι, θα πάμε σχετικά καλά, θα έλεγα, και σχετικά καλά σε σχέση με χώρες που σε αυτή τη στιγμή υποφέρουν. Δεν λέω ότι δεν θα έχουμε προβλήματα. Προφανώς. Ναι. Γιατί αν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας εφησυχασμός ότι πάμε καλά, δεν θα υπάρχει θα πρόβλημα. Θα πάμε σε αντίθετα αποτελέσματα. Ακριβώς. Αυτό θα συμβεί. Και η μεγάλη χαρά θα γίνει μεγάλη λύπη μετά. Φάρμακο, εμβόλιο, εκεί πού βρισκόμαστε? Για φάρμακο αυτή τη στιγμή, να πω στους ακροατές σας και στους Έλληνες πολίτες ότι τα φάρμακα τα οποία έχουμε, τα έχει όλα το ελληνικό σύστημα υγείας, τα έχουν οι Έλληνες ειδικοί. Και να τονίσω για μία ακόμα φορά ότι η χώρα είναι τυχερή γιατί έχει πάρα πολλούς καλούς λοιμοξιολόγους, πνευμονιολόγους, γενικά γιατρούς στα νοσοκομεία μας που δίνουν αυτή τη στιγμή τη μάχη της αντιμετώπισης του κορονοϊού. Είναι τυχερό το σύστημα υγείας, είναι τυχερή η χώρα, είμαστε τυχεροί όλοι που έχουμε αυτούς τους γιατρούς. Έχουμε τα φάρμακα, έχουμε και τα πειραματικά φάρμακα στη χώρα μας, δηλαδή δεν τα στερούνται οι ασθενείς που θα κολλήσουν τον κορονοϊό. Δεν γίνεται δηλαδή αυτό κάτι στο εξωτερικό που δεν το έχουμε εμείς εδώ. Αυτό... Απολύτως, θα σας πω τώρα εδώ στην Αγγλία. Και εδώ είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε και η αγωνία που έχουμε. Είναι αν τύχει κάτι σε έναν από εμάς τους Έλληνες που ζούμε στην Αγγλία και μπούμε σε αγγλικό νοσοκομείο, στο καλύτερο το οποίο μπορούμε να έχουμε είναι η συμπτωματική αγωγή και να μας βάλουν στον αναπνευστήρα αν υπάρχει αναπνευστήρας. Δεν δίνουν τα περισσότερα πειραματικά φάρμακα. Και γιατί λέει δεν υπάρχει ακόμα γνώση για το αν δουλεύουν. Στην Ελλάδα όμως τα δίνουμε γιατί υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι για κάποια από αυτά έχουμε καλά αποτελέσματα. Θα ξέρουμε όμως με απόλυτη ακρίβεια ή με περισσότερη γνώση ποιο ακριβώς κοκτέιλ φαρμάκων δουλεύει, για ποια κατηγορία στον άνθρωπο, δηλαδή για ποιο επόμενους μήνες ή για πιο προχωρημένες περιπτώσεις, πιστεύω σε εβδομάδες, δηλαδή σε 6 με 7 εβδομάδες θα ξέρουμε, γιατί η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έχει μια μεγάλη κλινική δοκιμή τώρα σε εξέλιξη παγκόσμια, που δοκιμάζουν σε διαφορετικές κατηγορίες ασθενών διαφορετικά κοκτέιλ φαρμάκων. Επομένως θα ξέρουμε. Το φάρμακο όμως δεν θα μας δώσει τη λύση. Το φάρμακο είναι μια λύση ως ένα βαθμό, δηλαδή μετριάζει τα συμπτώματα και βοηθά τον ασθενή να αναρρώσει γρηγορότερα, σε αυτούς που έχουν προσβληθεί. Δεν σταματά τον κορονοϊό. Τη λύση θα μας τη δώσει το εμβόλιο. Θα μας τη δώσει το εμβόλιο. Μάλιστα. Όταν θα βγει αυτό το εμβόλιο, τι έχουμε τώρα εδώ? Έχουμε ένα εμβόλιο από μια αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας, το οποίο έχει ανακαλυφθεί και έχουν αρχίσει οι κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους. Τώρα το δοκιμάζουν σε επίπεδο ασφάλειας, γιατί κανένα εμβόλιο δεν θα δοθεί στο γενικό πληθυσμό, αν δεν είναι απολύτως ασφαλές. Το Imperial College στο Λονδίνο ξεκινάει κλινικές δοκιμές στις επόμενες εβδομάδες, αφού ένας έχουμε δύο τα οποία έχουν ήδη ανακαλυφθεί και υπάρχουν περίπου 20 προσπάθειες παγκοσμίως. Γίνονται προσπάθειες να μειώσουμε το χρόνο της ανακάλυψης και παραγωγής. Πρώτον, οι ρυθμιστικές αρχές θα μειώσουν το χρόνο της έγκρισης αυτών των εμβολίων, αν χρειαστεί από τους 3 μήνες, ίσως και σε λίγες ημέρες, 15-20 ημέρες ή και ένα μήνα, και θα ξεκινήσει η προετοιμασία της βιομηχανικής παραγωγής του εμβολίου. Ακόμα και πριν δοθεί η έγκριση. Δηλαδή, οι εταιρείες θα αρχίσουν να ετοιμάζουν αυτή την παραγωγή. Για να είναι έτοιμες όταν δοθεί η έγκριση. Για να είναι έτοιμες. Τώρα, αν μου πείτε. Πότε? Σε πόσους μήνες? Όλοι λένε 12 με 18. Ίσως το φέρουμε λίγο πιο μπροστά,
αν είμαστε τυχεροί με τα δύο πρώτα αυτά. Αν αυτά τα δύο πρώτα τώρα λειτουργήσουν, σίγουρα θα είναι λιγότερο. Μάλιστα. Αν δεν λειτουργήσουν, τα επόμενα έρχονται το καλοκαίρι, οι δοκιμές. Γι' αυτό όλοι κρατάνε λίγο μικρό καλάθι και λένε 12 με 18. Εγώ ελπίζω να είμαστε λίγο τυχεροί. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε βέβαια με ακρίβεια αυτό, γιατί είμαστε σε εξέλιξη στις ερευνητικές διεργασίες. Να ευχηθούμε να είμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μόσελε. Ειλικρινά, θέλω να συνεχίσουμε να έχουμε μια επαφή όταν υπάρχουν νεότερα. Γιατί ξέρω ότι εσείς μιλάτε όταν υπάρχουν νεότερα. Σας παρακολουθεί ο κόσμος με πολύ μεγάλη προσοχή. Σας ευχαριστώ πολύ και να προσέχετε κι εσείς στο Λονδίνο εκεί με τα μέτρα τα οποία καθυστέρησαν να ληφθούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.